Συναδέλφες και συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε καταγγέλλοντας εκ μέρους όλων των συνδικάτων και των φορέων που πραγματοποιούμε τη σημερινή μας συγκέντρωση το νέο εργοδοτικό έγκλημα, εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα που συντελέστηκε χτες στην Πάτρα. Είναι ένα έγκλημα που έχει τη σφραγίδα του μαύρου μετόπου της εργοδοσίας, του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν. Είναι ένα έγκλημα το οποίο δείχνει αυτό που ζει και βιώνει η εργατική τάξη αυτό το διάστημα. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στον νεκρό συνάδελφό μας και τη στήριξη στους τραυματίες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, εχθές συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από τη μέρα που η χώρα μας βίωσε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές. Μέσα σε λίγες ώρες, στις 23 Ιουλίου του 2018, σε μια καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, δεκάδες συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό αυτό να φτάνει τελικά στους 104 ανθρώπους, με όσους τελικά έχασαν τη μάχη με τη ζωή σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής, που είχαν μεταφερθεί αργοπορημένα, μιας και η τεράστια περιοχή της Ανατολικής Αττικής δεν διαθέτει δημόσιο νοσοκομείο. Από εκείνη την τραγική μέρα θα περίμενε κάποιος ότι έστω και μετά από αυτό το τραγικό γεγονός το κράτος με τις κυβερνήσεις του θα γίναγαν τη γη ανάποδα, ότι θα συντελούσαν ένα πραγματικό συναγερμό και θα έπαιρναν όλα τα απαραίτητα μέτρα στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής ανάλογο γεγονότων. Θα γέμιζαν με δασεργάτες και πυροσβέστες σε όλη τη χώρα με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που θα βοηθούσε να μπει ένας κάποιος φραγμός σε μια τεράστια καταστροφή που διαδραματίζεται τα τελευταία χρόνια και που στο πέρασμά της έχει κατακάψει εκατομμύρια εκτάσεις φυσικού πλούτου, σπάνια ομορφιάς της χώρας μας, λαϊκή περιουσία, αλλά έχει στερήσει και τη ζωή δεκάδων συνανθρώπων μας, όπως το 2018 στο Μάτι, το 2007 στην Ηλία και αλλού. Τελικά, ποια είναι σήμερα όμως η κατάσταση στις δομές που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση αυτών των φυσικών καταστροφών? Νομίζουμε ότι όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, που όμως το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα τα έχει επανειλημμένα καταγγείλει στο παρελθόν, είναι αποκαλυπτικά και της κατάστασης που επικρατεί, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τον πολύ σημαντικό αυτό τομέα που κρίνει το μεγαλύτερο βαθμό την προστασία του δασικού και φυσικού πλούτου της χώρας μας, καθώς και την ασφάλεια της περιουσίας και τη ζωή του λαού μας. Το δασαρχείο του Λαβρίου, παραδείγματος χάρη, δεν διαθέτει ούτε ένα δασεργάτη από τους 50 τουλάχιστον που θα έπρεπε να έχει, ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και στα δασαρχεία όλης της χώρας που οι ελλείψεις φτάνουν περίπου στο 70%. Πράγμα που αποτελεί και το μεγάλο εμπόδιο να μπορούν όλο τον χρόνο να ασχολούνται με την προστασία και διαχείριση των δασών, την εκτέλεση των σχετικών δασοτεχνικών και δασονομικών έργων μέσα στα δάση που είναι και το φυσικό τους αντικείμενο. Εκεί που η κάψιμη δασική ύλη, η συσσόρευση της οποίας ακριβώς επειδή δεν γίνονται οι αγκαίες εργασίες ολοένα και αυξάνεται και που αυτός είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τεράστιες θερμοκρασίες στις δασικές πυρκαγιές. Ανάλογη είναι και η κατάσταση της πυροσβεστικής δυνάμεις, με χιλιάδες ελλείψεις σε εύσηκο δυναμικό, με παλαιωμένα πυροσβεστικά οχήματα, με εργασιακές σχέσεις και ωράρια λάστιχα. Εδώ όμως έρχεται να προσθεθεί το πιο κύριο. Γιατί ενώ έχουν διαδραματιστεί τέτοιες καταστροφές όλα αυτά τα χρόνια και σε ανθρώπινες ζωές και σε δραστικό πλούτο, ετούτοις δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτών? Γιατί πολύ απλά και ο τομέας στρατηγικής προστασίας, όπως και τόσοι άλλοι, υπάγεται συλλογική που είναι ένας από τους πιο σιδερόπρακτους νόμους του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Αυτού που ορίζει τις ζωές μας και τις ανάγκες μας με τη λογική ότι για να πραγματοποιηθεί ένα έργο θα πρέπει να μην κοστίζει για το αστικό κράτος από τη μία και να αποφέρει κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους από την άλλη. Δεν πραγματοποιούνται τέτοια έργα γιατί πολύ απλά δεν βρίσκονται μέσα στους δημοσιονομικούς στόχους, όπως με ωραία λόγια έχουν τίσει τους στόχους για όλο και μεγαλύτερα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Γιατί η δημοσιονομική πειθαρχία
ορίζει ότι μπορεί να δίνουμε δισεκατομμύρια για ανατοϊκούς εξοπλισμούς, αλλά όχι για αυτά που εξασφαλίζουν την προστασία του λαού. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όλοι όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πήραμε μέρος στις τραγικές πυρκαγιές που κατακαίουν από άκρη σ' άκρη όλη την χώρα, είδαμε ξεκάθαρα και από πρώτο χέρι τη τεράστια γύμνια του αστικού κράτους και την ανυπαρξία του να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία του εργαζόμενου λαού. Είδαμε να μην υπάρχουν επαρκή επίγεια και αέρια πυροσβεστικά μέσα. Μεγάλες εκτάσεις χωρίς αντιπυρικές ζώνες, κουρουνούς που να μην έχουν νερό ή να μην κουπώνουν με τις μάνικες και άλλα τέτοια κωμικοτραγικά γεγονότα. Κυρίως όμως είδαμε από πρώτο χέρι την παντελή έλλειψη ενός οργανωμένου σχεδίου και πρόληψης όσον αφορά το προηγούμενο διάστημα, αλλά και πυρόσβεσης όσον αφορά το τώρα. Μέσα όμως σε αυτές τις συνθήκες είδαμε και κάτι ελπιδοφόρο. Είδαμε απλούς εργαζόμενους να μπαίνουν στη μάχη της πυρόσβεσης, να κάνουν πράξη κυριολεκτικά ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Είδαμε συντρόφους εργάτες, παλικάρια που στους χώρους δουλειάς είναι στοχοποιημένοι από την εργοδοσία να είναι στην πρώτη γραμμή για να σωθεί ο δραστικός πλούτος της χώρας μονή από την άλλη. Γι' αυτό και η ευθύνη για τα συνδικάτα σε τέτοιες συνθήκες μεγαλώνει, για το πώς θα γίνουμε ακόμα πιο ικανοί να οργανώσουμε την εργατική τάξη σε κατεύθυνση σύγκρουση με αυτή την πολιτική που μας στερεί τα πάντα προς όφελος όσων ζουν παρασυντικά στις πλάτες μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της προστασίας του λαού της περιοχής. Χρόνια τώρα έχει αναδείξει την ανεπάρκεια και την γύμνια του αστικού κράτους σε όλα τα επίπεδα και έχει δει στην πρώτη γραμμή μαζί με το λαό δίπλα στα προβλήματα που γιγαντώνονται από τις ενέπειες αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που ασκείται χρόνια από τα κόμματα του κεφαλαίου και είχε χρόνια προειδοποιήσει ότι αυτή η πολιτική με το γνώμονα του κόστος ωφέλους που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα δάση, στο περιβάλλον ή και την κρίση της θα μας επιφυλάσσει νεκρούς, καμένα δάση, σπίτια, καταστροφή λαϊκών περιουσιών, ζώων και γεωργικών καλλιεργειών. Δεν πάνε λίγα χρόνια που είχαμε πρωτοστατήσει ένα πανελλαδικό συντονισμό μαζί με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ενάντια στην απόλυση 5.066 εργαζομένων που είχαν προσκληθεί στα δασταρχεία όλης της χώρας, κάτι που δυσχέρινε την κατάσταση στην πρόληψη των δασών. Ενώ μετά την τραγική πυρκαγιά στο Μάτι πρωτοστάτησε ώστε να εκφραστεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από όλη τη χώρα αλλά και διεθνώς, βρέθηκε στο πλευρό των πυρόπληκτων, ανέδειξε τον αγώνα του για την αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που πέστησαν και κυρίως όπως κάνουμε και σήμερα, της αιτίας που γεννά όλα αυτά τα προβλήματα. Αναταχτά χρονικά διαστήματα και σε περιόδους υψηλής επικινδυνότητας με δυνάμεις των σωματείων του βρίσκεται μέσα στα δάση για την προστασία τους όπως κάναμε και αυτές τις μέρες. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η πηγή όλων των προβλημάτων που ζούμε στο πετσί μας, οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, γενικότερα όλος ο λαός μας, σε όλα τα επίπεδα της ζωής του είναι ο ίδιος. Είναι αυτός ο δρόμος ανάπτυξης που θεωρεί κανονικό την να κεγόμαστε το καλοκαίρι, να πληγόμαστε το χειμώνα, να μην έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές στα νοσοκομεία μας, η υγεία να είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα, τα παιδιά μας να μπαίνουν σε σχολεία ανασφαλή, χωρίς αντισεισμική δωράκιση και έλεγχο, οι εργάτες να αφήνουμε τελευταία μας πνοή σε μεροκάματα του τρόμου, χωρίς ούτε σε αυτονόητες συνθήκες προστασίας ζωής μας. Σε αυτή την κανονικότητα που ωφελεί μόνο τους μονοπωλιακούς ομίλους, ο εργαζόμενος λαός με τα συνδικάτα του μπροστά πρέπει εδώ και τώρα να αντιτάξει τη δική του κανονικότητα. Με κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής αυτού του δρόμου ανάπτυξης με γνώμονα τις δικές του ανάγκες. Τώρα να αρχίσει το προσκήνιο οργανωμένο λαός και μέσα από τα συνδικάτα του να δημιουργήσει τους δικούς του θεμούς για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας, για την ασφάλεια της εργασίας του, για τη διάσωση του φυσικού μας πλούτου, για την υπεράσπιση της ζωής μας από τις φυσικές καταστροφές, για όλα όσα δηλαδή έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας τον 21ο αιώνα. Σε αυτή τη μάχη πρέπει να μπει ο καθένας και καθεμιά, χωρίς μυρολατρεία, αλλά με αποφασιστικότητα και ορμή, γιατί έχουμε τη δύναμη να βάλουμε τη μία και μοναδική φωτιά που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα.
αυτή που έχει να κάψει συντέμελα το σάπιο και ξεπερασμένο σύστημα της εκμετάλλευσης.